Γονείς, συγγενείς και φίλοι νεοσυλλέκτων εθνοφρουρών καμάρωσαν τους αυριανούς υπερασπιστές της πατρίδας. Ορκίζομαι επισήμως. Ορκίζομαι επισήμως. Ότι θα είμαι πιστός στην πατρίδα. Ότι θα είμαι πιστός στην πατρίδα. Θα σέβομαι το Σύνταγμα. Θα σέβομαι το Σύνταγμα. Και τους συνάδοντες με αυτονόμους. Και τους συνάδοντες με αυτονόμους. Και ότι θα αγωνίζομαι. Και ότι θα αγωνίζομαι. Για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας. Για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας. Και της εδαφικής ακεραιότητας. Και της εδαφικής ακεραιότητας. Της Δημοκρατίας της Κύπρου. Στο ασφυκτικά γεμάτο γάσι Ζή Λάρνακας, η τελετή ορκομοσίας των νέων οπλητών της 2015 ΒΕΣΟ πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Θέλω να συγχαρώ τους νέους εθνοφρουρούς μας, οι οποίοι μέσα σε λίγες εβδομάδες από ανέμελοι μαθητές αναλαμβάνουν από Δευτέρας ως υπεύθυνοι άνδρες να υπηρετήσουν το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας και της ασφάλειας της πατρίδας. Τον το ύψιστο αγαθό της ασφάλειας είναι αυτό που επιτρέπει στο κράτος, τους θεσμούς να λειτουργούν, αλλά και στην πολιτική ηγεσία να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση που θα τερματίζει τον αναχρονισμό της κατοχής της πατρίδας. Ο Υπουργός Άμυνας συνεχάρη την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και τις διοικήσεις των ΚΕΝ για τη σκληρή δουλειά που έγινε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η σημερινή μέρα στέλνει ένα σαφέστατο μήνυμα προς όσους φυγοστρατούν, ο Υπουργός Άμυνας ήταν σαφής. Το μήνυμα το έχω δώσει οι ίδιοι εθνοφρουροί με την περηφάνεια και το αίσθημα ευθύνης που παρέλασα σήμερα. Κατά τη σημερινή τελετή, ορκίστηκαν 1.634 νεοσύλλεκτοι. Στις ορκομοσίες προηγήθηκαν αγιασμός και η ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του αρχηγού του ΓΕΕΦ. Κατά την τελετή έγινε επίδειξη όπλων από το νεοσύστατο τμήμα επιδείξεων του ΓΕΕΦ, το οποίο ιδρύθηκε πριν από ένα μήνα. Τελετές ορκομοσίας πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στο Τσίριο Στάδιο για τους οπλίτες του ΚΕΝ Λεμεσού, αλλά και στο στρατόπεδο Βαγόρα Παλικαρίδη και Χαρά Λαμπουμούσκου για τους οπλίτες του ΚΕΝ ΠΑΦ. Οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες της 2015 ΒΕΣΟ έλαβαν 48 ώρες άδεια και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα παρουσιαστούν στις 9 το πρωί στις μονάδες που θα τους κοινοποιηθούν.